απέβη μοιραία και στάθηκε η αιτία που του έκοψε το νήμα της ζωής. Όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο άτυχος άντρας ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διαμένει, στη λεωφόρο Λάρνακος στην πρωτεύουσα, και επιχειρώντας να επιδιορθώσει το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην τηλεοπτική του κεραία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία του και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα βρέθηκε στο κενό από τον τέταρτο όροφο. Ο θάνατός του ήταν τραγικός και ακαριαίος. Είναι αυτό που λέμε, ότι δηλαδή για το κάθε τι χρειάζεται ο ειδικός και οποιαδήποτε κίνηση μπορεί να φέρει αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Ένα τέτοιο ατύχημα που μπορεί να αντίσει στα μαύρα τα παιδιά, την γυναίκα του, όπως έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ακριβώς, Νικήτα. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι πρόκειται για ατύχημα. Η αστυνομία πάντως, η οποία μετέβη αμέσως στο σημείο, απέκλεισε και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Να πούμε ότι αυτοψία στη σκηνή διενήργησε ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους, ο οποίος αύριο θα διενεργήσει και την ενομισμένη νεκροτομή επί της σωρού του άτυχου 42χρονου, η οποία θα καταδείξει και τα ακριβή αίτια του θανάτου του.